μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε την εικόνα ότι παρά τις προσπάθειες και τις ελπίδες, η πραγματική οικονομία δυσκολεύεται να πάρει μπρος μετά το lockdown και όσα περάσαμε με τον κορονοϊό, κύριε Υπουργέ. Έχετε την ίδια εικόνα κι εσείς, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση? Κοιτάξτε, στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν πόσο έχει πάει μπρος η οικονομία δεν έχουμε. Αίσθηση έχουμε από την επικοινωνία με την κοινωνία και με τους φορείς. Υπάρχουν τμήματα της ελληνικής οικονομίας που έχουν πάρει μπρος. Υπάρχουν τμήματα της ελληνικής οικονομίας που έχουν πάρει λιγότερο μπροστά. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές της χώρας που λειτουργούν καλύτερα. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές της χώρας που λειτουργούν χειρότερα με πολύ μεγάλες δυσκολίες, όπως είναι τα νησιά. Έχουμε εικόνα της πραγματικότητας και της κατάστασης. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την κατάσταση. Προσδιορίσατε κάπως γεωγραφικά το πρόβλημα. Αυτό που είπατε, ανατομής της οικονομίας, μπορείτε να γίνετε λίγο σαφέστερος? Δηλαδή, εμείς ας πούμε το βλέπουμε στην κατανάλωση και στα μαγαζιά, στα καταστήματα, στην εστίαση κτλ. Αυτός είναι ο μόνος τομέας που παρουσιάζει τόσο σοβαρό πρόβλημα ή υπάρχουν και άλλοι? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο τουρισμός σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά στα νησιά, δεν υφίσταται. Ξεκίνησε τώρα να κάνει τα πρώτα του δειλά βήματα. Βεβαίως, ανοίγω μια παρένθεση, η εικόνα αυτή είχε ενσωματωθεί απολύτως στα στοιχεία που εμείς έχουμε στείλει στους Ευρωπαίους εταίρους για την εκτίμηση για την ύφεση φέτος. Δηλαδή, η εκτίμηση μας για το δεύτερο τρίμηνο είναι για μια συρρήκνωση της τάξης του 16%. Μάλιστα. Έχουμε ενσωματώσει δηλαδή μια πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού, διότι την αναμέναμε. Υπάρχει πρόβλημα με την εστίαση. Φαίνεται να δημιουργούνται κάποια ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε όσο μπορούμε περισσότερο με το πακέτο των μέτρων. Ναι. Και είμαστε εδώ με πιο στοχευμένες ενέργειες να αντιδράσουμε στο άμεσο μέλλον, ώστε να στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές ανάλογα με την ένταση και την έκταση του προβλήματος. Πάντως, κύριε Υπουργέ, στο κέντρο είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αν πάτε δηλαδή στα μαγαζιά του κέντρου, δεν υπάρχει ψυχή. Αντίθετα, στο Χαλάνδρι που μένω εγώ, έχει κίνηση. Και στα μαγαζιά μπαίνει ο κόσμος, αγοράζει περιφερειακά. Είναι καλύτερα από ό,τι στο κέντρο. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι. Απλά αντιλαμβάνεστε και πόσο δύσκολη γίνεται η άσκηση μετά για οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία του τόπου. Ναι. Είναι σωστό. Το Πάσχα. Συγγνώμη που σας ανατρέχω λίγο στο παρελθόν. Σωστό είναι αυτό. Τα κρεοπολία στην Αθήνα δούλεψαν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Τα κρεοπολία στην επαρχία δεν δούλεψαν, είχαν τεράστια πτώση του τζίρου. Γιατί δεν πήγαν στην επαρχία ο κόσμος? Διότι δεν μπορούσαν να πάνε. Ναι, απαγορεύονταν να μετακινηθούν. Ναι. Η άσκηση έγινε πάρα πολύ δύσκολη για την ελληνική πολιτεία. Πώς θα διακρίνεις ανάλογα με γεωγραφικές περιοχές έναν κλάδο? Όχι κλάδους, έναν κλάδο. Εμείς συνεπώς προσπαθούμε, έχοντας ενσωματώσει αυτή την εικόνα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Παράδειγμα, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 2, ναι, όπως θα είδατε, έχουμε ενσωματώσει και άλλους κλάδους και άλλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να πάρουν ρευστότητα μπροστά. Δηλαδή, εκτιμούμε μέχρι τις 7-10 Ιουλίου. Θα σας έλεγα με μεγαλύτερη έτσι, αυτοπεποίθηση για αρχές Ιουλίου, αλλά επειδή δώσαμε μια παράταση και δώσαμε μια παράταση έτσι ώστε να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, αυτή η παράταση σημαίνει ότι η πληρωμή θα γίνει λίγο αργότερα. Πόσες επιχειρήσεις έχουν μπει, 114.000, έχουν μπει 118.000 μέχρι σήμερα το πρωί που μιλάμε, αλλά και πάλι. Και φελέκη, εδώ είναι και μια δυσλειτουργία που έχει συστηματικά η χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, 8 με 12 το πρωί την Δευτέρα που έλυγε η προθεσμία για την επιστρεπτέα προκαταβολή μπήκανε 10.000 επιχειρήσεις. Μάλιστα. Με το που δώσαμε παράταση χθες 8 με 12 μπήκανε 1.000 επιχειρήσεις. Ναι. Άρα θες να βοηθήσεις βάζοντας αυστηρά deadlines, πράγματι επιβαρύνοντας πάρα πολύ τους λογιστές, αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι έρχονται και σου λένε δώσε παράταση. Αν δώσεις παράταση που δώσαμε, ναι, αυτό σημαίνει ότι η εκταμείευση των πόρων, άρα αυτό που θα πάρει ο επιχειρηματίας στην τσέπη, θα πάρει αργότερα. Προσπαθούμε συνεπώς να ισορροπήσουμε μεταξύ του τι είναι εφικτό και το τι μπορεί να υλοποιηθεί. Απλά, αν θέλετε, μπορώ να σας πω 5 στοιχεία για να καταλάβετε. Για πείτε μας, είναι, δώστε μας μια γεύση. Πλατφόρμες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μόνο στην ΑΔΕ. Ναι. Ήταν η επιστρεπτέα 1. Τελείωσε. 54.000 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 605 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε επιστρεπτέα 2
μαζί με την συνεργασία. Mm-hmm. 129.747 επιχειρήσεις. Επιστρεπτέα 2, μόλις σας το είπα, 118.000 μέχρι τώρα. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες η πρώτη, 557.076. Διευρύναμε το πεδίο, δώσαμε μια καταληκτική ημερομηνία και βάλαμε και κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες, π.χ. Αλία ή κάποια μαγαζιά του ΟΠΑΠ, άλλες 25.536. Αποζημίωση 2, που είναι τα 534 συν 300 ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν υποβάλει μέχρι τώρα 250.685 συμπατριώτες μας. Σε αυτές τις πλατφόρμες προσθέστε την πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ανακινήτων, την πλατφόρμα για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών και λάβετε υπόψη ότι πρέπει κάποια στιγμή το σύστημα να κλείσει. Μόλις ψηφίσουμε την διάταξη για την αναστολή που δώσαμε, ναι, θα θυμίζω ότι αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, ό,τι υποχρέωση δημιουργήθηκε μέσα στον κορονοϊό το προηγούμενο τρίμηνο, μάλιστα, να μην πληρωθεί από τους πολίτες φέτος, mm-hmm, να πληρωθεί σε 12 δόσεις άτοκες του χρόνου ή σε 24 με ένα επιτόκιο της τάξης του 2,5%, όταν σήμερα το επιτόκιο για τις 24 δόσεις είναι πάνω από το 5%. Αυτό πρέπει να νομοθετηθεί. Με το που νομοθετηθεί θα πρέπει να κλείσει η πλατφόρμα, να αλλάξουν τα δεδομένα για να μπουν οι δόσεις των φορολογικών δηλώσεων που θα είναι των φυσικών προσώπων 8, mm-hmm, άρα να μπορέσει να τρέξει το σύστημα. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για 10 ταυτόχρονες πλατφόρμες στην ΑΔΕ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Μιας και πήγατε σε αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα παράταση στις υποχρεώσεις που βρίσκονται, που τελούν ήδη σε παράταση? Από ό,τι θυμάμαι, αυτή η παράταση έληξε η λίγη τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, ενώ για τις υποχρεώσεις οι οποίες ανεστάλησαν. Κοιτάξτε, θεωρούμε με τα σημερινά δεδομένα, ναι, ότι μέχρι τέλος Ιουνίου ουσιαστικά θα λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Ναι. Θα λειτουργεί προφανώς όχι κατά τον βέλτιστο τρόπο. Mm-hmm. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι διευκολύνσεις, όπως είναι η συνεργασία. Ναι. Συνεχίζουν σε κλάδους οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, mm-hmm, ο αθλητισμός, να υπάρχουν, ναι, προβλέψεις και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ναι. Άρα, με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει κάποια στιγμή και η χώρα να αρχίσει να εισπράττει κάτι. Γι' αυτό και δώσαμε παράταση στην καταβολή, στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σχεδόν μέχρι τέλος Ιουλίου, ναι, χωρίς να αλλάξουμε τις ημερομηνίες πρώτης καταβολής που είναι τέλος Ιουλίου, mm-hmm, βεβαίως διευκολύνοντας την κοινωνία, δίνοντας πολύ περισσότερες δόσεις για τις οφειλές και ταυτόχρονα μεταφέροντας τις οφειλές που δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα το 2021 και το 2022. Παναλαμβάνω όμως ότι η άσκηση έχει μια δυναμική. Πρέπει να παρακολουθούμε αυτή τη δυναμική και εγκαίρως να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ανάγκες που δημιουργούνται. Ωραία. Ας μείνουμε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σκέλος, δηλαδή της προσπάθειας ενίσχυσης που κάνει το δημόσιο, το κράτος, η κυβέρνηση κτλ. Εδώ εντοπίζεται μία γκρίζα ζώνη και έχει να κάνει με τις τράπεζες. Δηλαδή, παρά τις πιέσεις που ασκείτε και παρά τη τοποθέτησή σας, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες ότι το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί, δεν θέλει ή πάντα δημιουργεί διάφορα προσκόμματα για να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό που εσείς έχετε διασφαλίσει, υποτίθεται, και πρέπει να ακολουθεί στο δανεισμό των εταιριών και των επιχειρήσεων. Θα το αντιμετωπίσετε με κάποιο πρακτικό τρόπο? Γιατί ως τώρα βλέπουμε να περιγράφεται και να ομολογείται κατά κάποιο το πρόβλημα, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια νέα πρωτοβουλία ώστε να ξεμπλοκάρει αυτό το σκέλος του συστήματος χρηματοδότησης. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή ο τίτλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύστοχος, ουσιαστικά είναι η ρευστότητα. Ναι. Θα μου επιτρέψει σε τίτλους να πω 9 παρεμβάσεις και από τις 9 παρεμβάσεις απομονώνω τις τράπεζες. Μιλήσαμε για την επιστρεπτική αποκαταβολή. Μα γι' αυτό το είπα και εγώ, ότι στο σκέλος που μας περιγράψετε υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, οι τράπεζες. Άρα, μισό λεπτό. Επειδή όμως πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Πρώτον, ναι, είναι πώς ενισχύει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ναι. Το κράτος έρχεται και δίνει την επιστρεπτική αποκαταβολή. 2 δις. Το κράτος έρχεται και δίνει τις αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, το συζητήσαμε. Μάλιστα. 12-24 δόσεις. Το κράτος ήρθε και έδωσε την έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν πρόθεσμα. Το κράτος ήρθε και έκανε τον συμψηφισμό του 25% του ΦΠΑ Μαρτίου. Θέλω να σε ενημερώσω, εντάξει, ότι 160.000 επιχειρήσεις έκαναν χρήση αυτού και η ωφέλεια ανέρχεται στα 155 εκατομμύρια. Πέμπτον. Τα περιγράψατε, κύριε Υπουργέ, τα περιγράψατε και προηγουμένως. Το ερώτημα αφορά τις τράπεζες. Ναι. Δεν τα είπα αυτά γιατί είναι σημαντικά. Πέμπτον, είναι η μείωση στην προκαταβολή φόρου. Επίσης ενισχύει τη ρευστότητα. Και έχουμε τόσο τραπεζικό σύστημα. Έχουμε την επιδότηση επιτοκίου. Επιδότηση επιτοκίου, η οποία χθες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι παίρνει παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου.
και καλύπτει 300.000 εργαζομένους που μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις τους αίτηση. Έχουμε το κεφάλαιο κίνησης. Χθες ο κ. Γεωργιάδης στη Βουλή έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία ότι σε 7 εβδομάδες εγκρίθηκαν 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ζητούμενο τώρα είναι αυτά χρήματα να πάνε στην πραγματική οικονομία. Ναι. Εκεί συνεπώς θα πρέπει να συγχρονιστεί ο βηματισμός της πολιτείας με το τραπεζικό σύστημα. Θεωρώ ότι τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα υπάρχει σημαντική πρόοδος σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά υπάρχει το Ταμείο Εγκυοδοσίας, που πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη Βουλή, εγκρίθηκαν ήδη 1.155 αιτήσεις για να εκταμιευθούν τα ποσά το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η δυσλειτουργία εμφανίζεται στο τραπεζικό σύστημα εξαιτίας έχουν τρομάξει από τα κόκκινα δάνεια της περίοδου της δεκαετούς κρίσης και δεν θέλουν να δώσουν χρήματα. Για ποιο λόγο γίνεται, έχετε ανοιχνεύσει τη βάση του προβλήματος? Νομίζω ότι είναι μια σειρά από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ζήτηση η οποία είναι πολλαπλάσια των προσφερόμενων πόρων. Η πόρη δεν είναι απεριόριστη. Ναι, είναι 30 δις για πολύ μεγάλη. Ναι. Η ζήτηση όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όλα τα προγράμματα, mm-hmm. και στο ΤΕΠΗ και στο εγκυοδοτικό, διότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις, που κάποιες από αυτές και υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για λόγους φερεγγιότητας. Δηλαδή, πράγματι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, ούτε όμως να δημιουργήσουμε και την κουλτούρα μη πληρωμών. Την κουλτούρα πληρωμών πρέπει να την διαφυλάξουμε στη χώρα ως κόριο φθαλμό. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα να αναγνωρίσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουμε, έτσι ώστε να κινηθεί πιο γρήγορα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα σε ένα μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι με γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με το παρελθόν, πολύ γρηγορότερους, αλλά όχι με αυτούς που θα θέλαμε όλοι, το τραπεζικό σύστημα προσαρμόζεται και εκτιμούμε ότι τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες τα στοιχεία θα είναι πολύ καλύτερα σε ό,τι αφορά την κατανομή πόρων στην πραγματική οικονομία. Όχι μόνο τις εγκρίσεις. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Όχι μόνο τις εγκρίσεις. Ναι. Αλλά να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πότε περιμένουμε τελικά? Όχι, Νίκο, να μείνουμε ένα δευτερόλεπτο. Θα είναι πολύ σύντομη η ερώτηση τράπεζες, και είμαι βέβαιος και απάντηση. Υπάρχει έτοιμα στήριξη σε εταιρείες με σοβαρά προβλήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διαβάζω σήμερα? Είναι, το βλέπω. Κοιτάξτε, παίζει σήμερα μισό λεπτό. Καταρχήν, δεν μιλάμε για εταιρείες ζόμπι. Ναι. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν χάσει τουλάχιστον το ίμιση του κεφαλαίου τους λόγω ζημιών. Δεδομένη στις κρίσεις, πολλές επιχειρήσεις πληρούν αυτόν τον όρο και χαρακτηρίζονται προβληματικές, άρα δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Και στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, είναι λογικό να θέλουμε να στηρίξουμε όσο περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται. Και αυτό, ναι, έχουμε κάνει ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Όπως θα είδατε, δε, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 2, έχουμε εντάξει και τις προβληματικές επιχειρήσεις μέχρι 31 Δεκάτου του 2019, ακριβώς για να τις ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Μάλιστα. Νίκο, ερώτηση. Πάμε από 50 σε 250, που να είναι οι επιχειρήσεις αυτές να περιλαμβάνουν μέχρι 250 εργαζόμενους, νομίζω. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας κανόνας που υπάρχει στην Ευρώπη για ό,τι αφορά τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Γενικώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προσπαθούμε να διευρύνουμε τους βαθμούς ελευθερίας ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο για να καλύψουμε μεγαλύτερο κομμάτι επιχειρήσεων. Τώρα που πήγαμε στα ευρωπαϊκά, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πότε θα περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης? Πάει για 16-17 Ιουλίου, πότε πάει? Προσδοκούμε να είναι μέσα στον Ιούλιο. Ναι, στην αρχή είχαμε πει για αρχές Ιουλίου, τώρα πάμε για το δεύτερο 15ήμερο. Επειδή είχαμε μιλήσει πάλι κατά το παρελθόν, ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος σε πολύ βιαστικά χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Προσδοκούμε, είμαι και πολύ προσεκτικός στο ρήμα, να είναι μέσα στον Ιούλιο. Ναι. Να σου το πω διαφορετικά, σε ό,τι αφορά το Eurogroup, όταν πήραμε τις αποφάσεις για τα 540 δισεκατομμύρια ευρώ, θα θυμίζω, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι πιστοληπτικές γραμμές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στήριξης και το ΣΟΥΡ, συνεδριάσαμε ως Eurogroup και ECOFIN κάθε εβδομάδα για ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον Ιούνιο κάναμε Eurogroup και ξανά προβλέπεται ένα τελευταίο Eurogroup με τα σημερινά δεδομένα, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα. Με τα σημερινά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο
στο οποίο να είμαστε κοντά στο να πάρουμε οριστικές αποφάσεις. Μα πάμε και για το Σεπτέμβριο. Αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια δυναμική στα ευρωπαϊκά όργανα, ναι, έτσι ώστε να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν. Ναι, αυτό λέω, το πούμε μετά... ότι και με την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Προεδρία που αναλαμβάνει, ναι, η Γερμανία, Γερμανία, και με τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει, δεν θα γίνει εξ αποστάσεως. Ναι, νομίζω 16 Ιουλίου πότε είναι. Θα είναι πρώτη φορά διαζώσεις, ναι, μετά το κορονοϊό. Νομίζω 16-17 Ιουλίου. Θα, ναι, θα κλείσουμε ή θα προσεγγίσουμε πολύ το στόχο. Η πιθανότητα να πάμε πάντως από το Σεπτέμβριο δεν είναι μικρή. Σύμφωνα με όσα μαθαίνω εγώ. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να μην κλείσει κάτι και να πάει το, ναι, Σεπτέμβριο. Ναι, να σου, ναι, πω όμως κάτι. Η εκταμείευση των πόρων. Για του χρόνου. Ακριβώς. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, ναι, μεταξύ των εκτιμήσεων προς πόλη μας. Είναι για του χρόνου. Πάω αντίστροφα συνεπώς στην άσκηση. Εμάς τι μας ενδιαφέρει τώρα, να έχουμε τα ταμιακά διαθέσιμα για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές που με ρωτήσατε προηγουμένως. Ναι. Άρα εδώ μπορώ να σας πω κάτι με τα στοιχεία που έχω από μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι. Τα ταμιακά διαθέσιμα στη χώρα είναι 37,5 δισεκατομμύρια από ευρώ. Από 32 πήγαμε στα 37. Όταν ήταν 36,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα Μαρτίου, πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα, πείτε, αυτό σημαίνει... Αφού, ναι, κάνετε δαπάνες. Πρώτον, και γιατί μέχρι πότε φτάνουν αυτά. Ωραία. Πρώτα απ' όλα αυξήθηκαν διότι στο μεσοδιάστημα βγήκαμε με επιτυχία δύο φορές στις αγορές, mm-hmm, και αντιλήσαμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συν το γεγονός ότι κάναμε εκδόσεις εντόκων γραμματείων 3 μηνών, 6 μηνών και ενός έτους, λίγο μεγαλύτερης ποσότητας, αλλά με πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, προσθέτοντας άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 5 και 2 κάνει 7. Μάλιστα. Εδώ τώρα αυτό, όμως... που δαπανίσαμε, ναι, αυτό που δαπανίσαμε στο μεσοδιάστημα ήταν περίπου αυτό το χρηματικό ποσό. Ωραία, τώρα... Το επόμενο χρονικό διάστημα, έχω, ναι, να σας απαντήσω δεύτερο σκέλος. Ναι. Το επόμενο χρονικό διάστημα, προφανώς τον Ιούνιο-Ιούλιο, δεν θα βγούμε στις αγορές. Ναι. Θα έχουμε όμως εκροή πόρων. Άρα τα ταμιακά διαθέσιμα θα μειωθούν. Θα μειωθούν. Όμως, ωραία, λειτουργούμε με τέτοιο υπεύθυνο τρόπο που δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα ταμιακά διαθέσιμα, ακόμα και αν έρθει ένα δεύτερο κύμα μετά τα μέσα της χρονιάς. Ωραία, οικονομικά μπορεί να το παρουσιάζεται και να είναι επιτυχία, κύριε Υπουργέ, αλλά πολιτικά όμως πέφτεται στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει: ορίστε, λεφτά υπάρχουν, λεφτά έχετε στα ταμεία, αλλά δεν τα δίνετε και κρατάτε κλειστά τη στρόφιγγα τη χρηματοδότηση. Όχι, γιατί πολύ απλά μόλις απάντησα, ναι, ότι το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο δεν θα βγούμε στις αγορές. Ναι. Άρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πόρους για αυτό. Παρότι είδα η BlackRock πλέον λέει θα στραφεί σε ομόλογα τη περιφέρεια Ευρώπη. Θεωρεί μετά τις... Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι. Θέλει, ναι, και μια προσοχή πόσο συχνά βγαίνεις και για ποιο λόγο στις αγορές. Ναι, καλά. Ήδη έχουμε καλύψει περίπου το 80% αυτών που είχαμε πει στην αρχή της χρονιάς ότι θα είδαμε φέτος. Μάλιστα. Ούτε μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές κάθε μήνα. Ναι. Θέλει μια συστηματική προσέγγιση. Επίσης, είχαμε πει 9 δις, είχαμε πει για φέτος. 8, περίπου 8 δις χωρίς να τα έχουμε, ναι, ανάγκη. Τελικά τα 8 δις ή τα 7 δις μέχρι τώρα, τα έχουμε ανάγκη, αλλά τα είχαμε για άλλους λόγους. Τα είχαμε για να καλύψουμε την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Άρα μία απάντηση είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκροή πόρων, δηλαδή δαπάνες, χωρίς να έχουμε αντίστοιχα έσοδα ούτε από τον προϋπολογισμό, γιατί θα έχουμε συρρήκνωση εσόδων για πολλούς λόγους, κυρίως τον τουρισμό, ούτε από τις αγορές. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πάντα πρέπει να κρατάς ταμιακά διαθέσιμα και για το δεύτερο εξάμεινο του 2020. Μάλιστα. Και ας έρθει δεύτερο κύμα κορονοϊού. Αντέχουμε, λέτε. Και ο τρίτος λόγος, ναι, 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 η απάντηση είναι, μάλιστα, ναι. Και ο τρίτος λόγος όμως είναι γιατί δεν ξέρω πότε θα έρθουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Ναι. Το ΣΟΥΡ. Περιμέναμε Ιούλιο, δεν θα έρθουν τον Ιούλιο, κύριε Υπουργέ. Προσδοκούμε Ιούλιο, προς το τέλος Ιουλίου, να αρχίσουν να έρχονται συγχρηματοδοτούμενα τμήματα αυτών που πράξαμε μέχρι σήμερα. Αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Για αυτούς τους τρεις λόγους, συνεπώς, ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο. Μερικές σύντομες ερωτήσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ναι, για τις αγορές και για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, ναι, και πώς διαχειρίζεσαι ταμιακά και δημοσιονομικά την κρίση. Ναι. Πάντως η επόμενη μέρα. Αν και δεν κάνουμε τη δουλειά τη δική σας, αυτό το, ναι, καταλαβαίνουμε και προφανώς. Η επόμενη μέρα, πάντως, αν όπως είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, θα είναι ζωφερή για την ελληνική οικονομία. Και ο Σεπτέμβριος προβλέπει ότι θα είναι ο χειρότερος μήνας τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι έτσι? Θα σας πω κάτι. Προφανώς. Ακούσατε τις δηλώσεις του, υποθέτω. Ναι, κοιτάξτε. Εξαρτάται ποια είναι η επόμενη μέρα. Αν η επόμενη μέρα προσδιορίζεται ο Σεπτέμβριος, γιατί η επόμενη μέρα για μένα θα μπορούσε να είναι το 2021. Ναι. Είναι γνωστό ότι, και το έχουμε πει και εμείς, ότι η χώρα θα μπει σε βαθιά ύφεση
και ταυτόχρονα θα έχουμε διόγκωση της ανεργίας. Μάλιστα. Εκτιμούμε ότι με το πακέτο των μέτρων που έχουμε πάρει μειώνουμε τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και στην ανεργία και στην ύφεση. Άρα ναι, είναι γεγονός ότι φέτος εμείς πρώτοι είπαμε και όλη η Ευρώπη, ναι, η οποία συνεχίζει να αναθεωρεί τα στοιχεία της, ότι δεν θα είναι μια καλή χρονιά. Μάλιστα. Αλλά έχουμε θέσει τις βάσεις ώστε το 2021, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, να είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα και να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι των απολειών που έχουν δημιουργηθεί το 2020. Με τα σημερινά δεδομένα επιμένουμε πόσο θα είναι η ύφεση πάνω από το 8. Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι θα είναι 16%, υπολογίζατε μάλλον ότι θα είναι 16% το δεύτερο τρίμηνο. Όπως ξέρετε, ναι, πολύ καλά όμως ότι το πρώτο τρίμηνο με τα προσωρινά στοιχεία, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν, ναι, αυτό είναι θέμα της Ελστάτ, είναι πολύ καλύτερα, ναι, από τις εκτιμήσεις και τις δικές μας και της Ευρώπης. Ναι. Γι' αυτό και είδα ότι πολλοί ευρωπαϊκοί οίκοι αναθεώρησαν επί τα βελτίω της εκτιμήσεις και την ελληνική οικονομία. Αυτό το μείον 16 αλλάζει την πρόβλεψη, την ετήσια. Ένα δεκαπενθήμερο πήρε από το πρώτο τρίμηνο. Συγγνώμη. Η κρίση ένα δεκαπενθήμερο πήρε, ουσιαστικά. Ναι, αλλά στην Ευρώπη, καταρχήν πήρε περισσότερο. Το lockdown πήρε 15 μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση στην Ευρώπη ο μέσος ευρωπαϊκός ήταν 3,6. Μάλιστα. Συγγνώμη που μπαίνουμε σε αριθμούς, αλλά θέλω να είμαι πλήρης. Και οι εκτιμήσεις που είχαμε και εμείς και η εταιρεία ήταν για μια συρρήκνωση 2,6. Δεν θα μπούμε τώρα το μισό πάνω, μισό κάτω. Ναι, ναι. Η εκτίμηση για την ύφεση δεν έχει αλλάξει. Προσδοκούμε με τα μέτρα που έχουμε πάρει να έχουμε μία ύφεση μέχρι 8%. Μάλιστα, την επόμενη Είναι κοντά στις εκτιμήσεις που έχει κάνει και η Ευρώπη και οι άλλες χώρες. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει, υποτίθεται, η χώρα μας στον τουρισμό. Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, οι ελπίδες μας είναι περιορισμένες. Υπάρχουν σενάρια και προτάσεις για ενίσχυση του εσωτερικού κοινωνικού τουρισμού. Βλέπετε κάποια πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση? Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες. Πέραν αυτών που έχουν ανακοινωθεί, ναι. Διεύρυνση αυτού του προγράμματος. Είμαστε εδώ να τα δούμε όλα. Ειλικρινά σας λέω, έχει τέτοια δυναμική η εικόνα της παγκόσμιας ευρωπαϊκής και εγχώριας οικονομίας που πρέπει ανά πάσα στιγμή να είσαι έτοιμος ως πολιτείας Υπουργείου Οικονομικών να δράσεις και να αντιδράσεις. Γι' αυτό κύριε Κούτρα, έχετε δει ότι τις τελευταίες 20 μέρες με το που βγήκαμε στις αγορές, δανειστήκαμε, πήγαμε καλά, ήρθαμε μετά και το πρόγραμμα συνεργασία το ενισχύσαμε. Καλύπτει ένα κομμάτι των εργοδοτικών εισφορών. Mm-hmm. Αυτό είπαμε ότι θα είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Ανάλογα με τη δυναμική, μπορεί να το επεκτείνουμε. Μπορεί να χρειαστεί να δούμε συγκεκριμένους κλάδους σε νησιά της χώρας. Ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση τον Ιούλιο. Αυτή τη στιγμή προέχει να τελειώσουμε με τις πλατφόρμες οι οποίες αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και ουσιαστικά κλείνουν τον μήνα Ιούνιο. Να μην επαστρέψουμε σε αυτό. Να πέσει γρήγορα χρήμα στην πραγματική οικονομία, ρευστότητα, άρα επιστρεπτέα προκαταβολή και τράπεζες, και να επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα τέλος Ιουνίου-Ιούλιο, όταν θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για τον τουρισμό. Τελευταία ερώτηση από εμένα, περισσότερο πολιτική. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι οδηγούσατε τη χώρα στην ύφεση και πριν τον κορονοϊό. Εσείς απαντήσατε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί ορίστε δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια με μεγάλη ευκολία. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι κατά ανάγκη, δεν πάνε κατά ανάγκη μαζί. Προφανώς. Γι' αυτό και δεν ήταν το βασικό επιχείρημα αυτό. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι αν δει κανένα στην ύφεση το τέταρτο τρίμηνο, που δεν ήταν ύφεση, ήταν ανάπτυξη, είναι 1%. Ναι, σε σχέση με το στόχο και με το πρόβλημα. Θα διαπιστώσει. Συγγνώμη, αλλά με ρωτάτε πράγματα που έχουν και μία τεχνική, αλλά θα απαντήσω. Ναι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ότι η κατανάλωση και οι επενδύσεις το τέταρτο τρίμηνο του 19 ήταν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Άρα τα δύο βασικά συστατικά του πλούτου είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο του 2007. Υπάρχει όμως ένα λογιστικό μέγεθος που λέγεται αποθέματα και το οποίο επηρέασε το αποτέλεσμα του τετάρτου τριμήνου. Απόδειξη της δυναμικής για την ανάπτυξη που υπήρχε τότε είναι η πορεία της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 20, είναι το κόστος δανεισμού της χώρας, είναι τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για το άνοιγμα κλείσιμο επιχειρήσεων, είναι ο δείκτης οικονομικού κλίματος και είναι και ο δείκτης ανταγωνιστικότητας. Άρα, εάν η χώρα είχε μπει σε ύφεση, δεν θα είχαμε αυτούς τους θετικούς δείκτες της οικονομίας μεταγενέστερα. Πραγματικότητα συνεπώς είναι αυτό που σας είπα, τα συστατικά του ΑΕΠ, τα οποία τα έχω καταθέσει και στη Βουλή και είναι και στην Ελλάδα. Καλλιεργείται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, η εικόνα ότι εσείς ως κεντροδεξιά συντηρητική κυβέρνηση προσπαθείτε να κάνετε ένα πλουσιότερο κράτος με φτωχότερους πολίτες. Σε αντίθεση με τους απέναντί σας, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν πλουσιότερους πολίτες με ένα φτωχότερο κράτος.
Εμείς θέλουμε να κάνουμε τρία πράγματα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τον πλούτο της χώρας, άρα να αυξήσουμε το ΑΕΠ. Δεύτερον, να βελτιώσουμε τη σύνθεση του πλούτου της χώρας, κυρίως υπέρ των επενδύσεων, γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, είναι το επενδυτικό κενό. Και τρίτον, να διανύμουμε καλύτερα τον πλούτο της χώρας. Αυτά τα τρία πράγματα προσπαθούμε να πετύχουμε ταυτόχρονα. Τα πετυχαίνουμε και θα το συνεχίσουμε. Επενδύσεις δεν πετυχαίνουμε. Όταν θα πετύχουμε επενδύσεις, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως ότι είχαμε, και μόλις σας είπα, ότι ο δείκτης των επενδύσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 ήταν στο υψηλότερο από το 2007. Αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν κορονοϊό, δεν μπορεί να προγραμματίσει τα βασικά. Και φελεκεί, ξέρετε πολύ καλά ότι ήμασταν πολύ κοντά στο να τελειώσουμε την αποκρατικοποίηση του 30% του αεροδρομίου Αθηνών. Ναι. Πώς θα την τελειώσουμε? Εντάξει, κοιτάξτε, η αποκρατικοποίηση είναι μια επένδυση, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η χώρα. Σωστά. Η χώρα. Όταν θέλουμε να προχωρήσουμε. Η κατανάλωση είναι αύξηση του ΑΕΠ, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Είναι άλλο πράγμα να πετυχαίνει την ανάπτυξη με κατανάλωση και άλλο πράγμα να την πετυχαίνει με επενδύσεις. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Άρα, τι ερχόμαστε και λέμε? Ερχόμαστε και λέμε μέσα στην κρίση του κορονοϊού ότι προχωράμε όπου είναι εφικτό το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Ναι. Προχωράμε την αναδιάθρωση επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, είχαμε τελειώσει τη διαδικασία για την Ελβό. Όταν όμως είναι κλειστά τα δικαστήρια, δεν μπορεί να την προχωρήσει, γιατί η εταιρεία είναι σε καθάριση. Τέλος πάντων, τώρα να πω εγώ μια τελευταία πολιτική ερώτηση. Δώσαμε κίνητρα για έρευνα και καινοτομία. Ναι. Νέες πηγές ανάπτυξης. Ψηφίζουμε σήμερα, τώρα έχει ξεκινήσει τη Βουλή και πάω να συμμετάσχω κι εγώ, το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, μικροπιστώσεις. Ναι. Μέχρι 25.000 ευρώ. Ώστε η μικρή επιχείρηση που δεν μπορεί να αντλήσει πόρους απευθείας στο τραπεζικό σύστημα. Τελευταία ερώτηση από τον Νίκο. Έλα, Νίκο. Τελευταία ερώτηση. Βέβαια, οι Υπουργοί Οικονομικών ποτέ δεν θέλουν πολιτικές εξελίξεις, θέλουν πολιτική σταθερότητα, δεν θέλουν εκλογές. Ορισμένοι λένε ότι με αυτά που γίνονται τώρα, με την εξεταστική, με το Μιονί, τον Παπά και διάφορα άλλα, με τον Καμένο, μήπως η κυβέρνηση πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί έρχεται και δύσκολος της οικονομίας. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Είτε είναι ο Σεπτέμβρης, είτε είναι το 2021. Ναι. Εσείς, αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός, θα συνηγορούσατε να πάμε νωρίτερα σε εκλογές? Πρώτα απ' όλα δεν τίθεται θέμα ερωτήματος, διότι έχει απαντήσει και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο εκλογών. Ναι. Αυτό συνεπώς το έχουμε ως δεδομένο. Και με αυτό το δεδομένο λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι ώστε να κάνει τις βέλτιστες πολιτικές για να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών.